Ο ορεινός αγώνας τρεξίματος Λίμνη Νευρόπολη 2021 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 300 αθλητών και αθλητριών στις δύο διαδρομές των 10 χιλιόμετρων και των ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων. Οι αγώνες είχαν αφετηρία και τερματισμό το παλαιοχώρι Δωριαίων Φθιώτιδας, τηρώντας απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Στον ημιμαραθώνιο, νικητής ήταν ο Γιώργος Λουφέκης της ομάδας El Crew με χρόνο 1 ώρα 49 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα και πρώτη στις γυναίκες η Κλεοπάτρα Φραγκοπούλου από τους βιωτούς ημεροδρόμους με χρόνο 2:02:33. Πρώτος στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων τερμάτισε ο Γιάννης Κανελόπουλος του Ικάρου Πάτρας με χρόνο 58:49 και στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Μπατσαρή του Άκολη Βαδιάς με χρόνο 1:21:01. Η Λίμνη Νευρόπολη διεξήχθη για δεύτερη φορά και στόχος των διοργανωτών ήταν η προώθηση του αθλητισμού, η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση για την προστασία του. Βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ καλή συμμετοχή. Τουλάχιστον 300 δρομείς από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει να τιμήσουν τον αγώνα μας και τους ευχαριστούμε θερμά όλους, γιατί πραγματικά αυτό μας δίνει κουράγιο για επόμενες τέτοιους αγώνες που χρειάζεται η περιοχή μας και ιδιαίτερα το Καλλίδρομο που είναι ένα από τα πιο όμορφα βουνά, ομαλά βουνά της κεντρικής Ελλάδας. Τον αγώνα διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Παλαιοχωρητών Δωριαίων και η Κοινότητα του Παλαιοχωρίου Δωριαίων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Διόνυσο Αμφίκλειας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτιας. Συμμετείχε και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπράλου. Ένας αγώνας που ξεκίνησε δειλά-δειλά χάρη στο μεράκι των τοπικών φορέων και γίνεται για δεύτερη χρονιά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και θεωρούμε ότι χρόνο με το χρόνο θα γίνεται ακόμη καλύτερο. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Σύλλογο Πανταχού Παλαιοχωρητών για αυτή την πρωτοβουλία που ξαναδίνει ζωή σε αυτό το μικρό χωριό. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τη συνδιοργάνωση και το σύλλογο, Αθλητικό Σύλλογο Διόνυσο και Πολιτιστικό Σύλλογο Μπράλου, που αποδεικνύουμε ότι με συνεργασία μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τα χωριά μας τοπικά, αλλά με συνείδηση για όλα τα χωριά μας και για όλο το Δήμο μας. Ο Δήμος μας θα είναι πάντα αρρωγός και θα στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και το κοινωνικό σύνολο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές, διασώστες, αλλά και στον πρόεδρο του χωριού. Και στον πρόεδρο του χωριού, στον Δημήτρη τον Κάκο, ένας ακούραστος πρόεδρος με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για το χωριό του. Καθημερινά είναι εδώ, μάχεται, αλλά είναι και η ψυχή αυτού του αγώνα, ο οποίος το πίστεψε, προσπαθεί και δίνει μάχη κάθε μέρα. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά τους εθελοντές μας, την πυροσβεστική, όλους τους φορείς που είναι εδώ σήμερα δίπλα μας για να εξελιχθεί ομαλά αυτός ο αγώνας. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, το Δήμο και όλους τους προσέφερε με τα προϊόντα τους για την ενίσχυση του αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια ανοίξαμε τα μονοπάτια και τώρα νομίζουμε είναι σε μια καλή κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Στέφανο Σταμέλο, ο οποίος είναι η ψυχή της οργάνωσης. Προσπαθεί το χωριό αυτό, ο Σύλλογος, η κοινότητα, ο Δήμος της Αμφίκλειας Ελάτιας να αναδείξει τον ορεινό όγκο του Καλλιδρόμου που έχει ανακηρυχθεί, όπως ξέρετε, εθνικός δρυμός, Natura. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες διαδρομές επάνω στον Καλλιδρόμο και μέσα στα πλαίσια αυτά της ανάδειξης του φυσικού τοπίου, του περιβάλλοντος που πρέπει να το προστατεύουμε και να το αναδεικνύουμε και μάλιστα σε αυτές τις εποχές με τις πυρκαγιές, πλημμύρες και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι η καλύτερη διοργάνωση για να αναδείξει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα.